Γιορτινό το κλίμα στο Ηράκλειο με πλήθος πιστών να τιμά τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης, Άγιο Τίτο. Έχουμε γιορτή στο Ηράκλειο, να είμαστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα και να φύγουν όλα τα κακά που υπάρχουν στον κόσμο. Μεγάλη χάρη του και βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Να με σε δώσει υγεία και φώτισε σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους και προπαντός στους Ηρακλειώτες που τιμούν τον Άγιο Τίτο κάθε χρόνο, να είμαστε καλά. Ο Άγιος Τίτος είναι, βοηθάει πολύ κόσμο και κάθε χρόνο συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος εδώ να τον τιμήσει την γιορτή του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Άγιος Απόστολος Τίτος, ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας της Κρήτης. Το καλύκαρπο αυτό, δέντρο της ελιάς, του οποίου καρφί είμαστε όλοι εμείς που αποτελούμε σήμερα την Εκκλησία της Κρήτης, να ευλογεί τη ζωή μας. Ο ομώνυμος ναός φορέσε τα γιορτινά του στον λαμπρό εορτασμό του Αγίου Τίτου. Χρόνια πολλά σε όλους τους συμπογίτες. Είναι εορτή του πρώτου επισκόπου Κρήτης. Εορτάζουμε κάθε χρόνο με την απαιτούμενη ευλάβεια. Και θέλω να επενθυμίσω ότι η χάρα του Αγίου Τίτου ήρθε στο Ηράκλειο το 1966. Και έτυχε μια μεγάλη και πρωτοφανού υποδοχή. Και πάει χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά και να μας δίνει ο Άγιος Τίτος την υγειά μας. Προχθές έπαθα μεγάλο ατύχημα την ώρα που λειτουργούσαν και τον παρακάλεσαν. Και από νεκρή μας ζωντάνεψε μέσα στην εκκλησία εδώ. Εκατοντάδες πιστοί, τοπικές αρχές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας έδωσαν το παρόν στο καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου, όπου τελέσκαν όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Να κατευθύνει τα βήματά μας, να μας βοηθάει μέσα στη σύγχυση των καιρών μας να βρίσκουμε το δρόμο μας για να ζούμε αληθινά, για να ζούμε αγαπητικά. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος, υγεία, πρωτίστως και να προσέχουμε. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, ιδιαίτερη μέρα για την Κρήτη όλη, γιατί σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο, ο οποίος κήρυξε την Ορθοδοξία στο νησί μας. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, εψάλλει ποιμημόσυνη δέηση στον άβλιο χώρο του ναού για τους φαγιαστέντες την 25η Αυγούστου του 1898, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Το Ηράκλειο γιορτάζει για άλλη μια χρονιά, μια διπλή γιορτή. Μια γιορτή μνήμης για τα ιστορικά γεγονότα της 25ης Αυγούστου 1898, αλλά και μια γιορτή για την Ορθοδοξία. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους φαγιαστέντες από τον τουρκικό ζυγό, τιμούμε σήμερα, τους θυμούμαστε και παραδειγματιζόμαστε για τα επόμενα βήματά μας. Αφενός η γιορτή του Αγίου Τίτου, του πρώτου ιεράρχη της Κρήτης, των πρώτων αγνών χρόνων της χριστιανοσύνης και αφετέρου η μέρα που τιμούμε τους φαγιαστέντες από τους Τούρκους το 1898. Μεγάλη γιορτή για το Ηράκλειο σήμερα, του Αγίου Τίτου. Μεγάλη γιορτή επίσης για τους μάρτυρες της 25ης Αυγούστου. Φέτος συμπληρώνονται 124 χρόνια από την αποφράδα ημέρα της 25ης Αυγούστου του 1898, όταν οι Τούρκοι κάτοικοι του Μεγάλου Κάστρου προχώρησαν στη σφαγή εκατοντάδων χριστιανών αμάχων αλλά και 18 Άγγλων στρατιωτών, ενώ η σφαγή της 25ης Αυγούστου έμελε να είναι η αρχή του τέλους της Οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί μας.